Πάμε να δούμε Βανέσα Φεράρι. Βανέσα Φεράρι που ξεκινάει με αυτή την κατακόρυφο με σπαγκάτο και πάει να κάνει ψαράκι με σπαγκάτο. Εκπληκτικό ξεκίνημα και πολύ θεαματικό θα λέω. Είδατε ένα flick flag, ένα σε στυλ Τσουκαχάρα σάλτο πάνω και σάλτο μπροστά. Ποιος μπορούσε να σκεφτεί ότι πάνω σε αυτά τα 10 εκατοστά μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. 10 εκατοστά πλάτος. Και για όσους παρακολουθούν πρώτη φορά γυμναστική, πρέπει να πούμε ότι το ύψος του Τζοκού είναι 1 μέτρο και 25 εκατοστά. Το αραβικό δεν έπιασε για την μικρή Ιταλίδα. Δεν της βγήκε αυτό το άλμα το αραβικό που σχεδίαζε να κάνει εδώ. Έτσι είχε πτώσει. Εχθές ήταν η μέρα της, σήμερα δεν είναι θέμα. Ένα λάθος άμα κάνεις, χαλάνε όλα. Πάμε για την άλλη τώρα. Ωραιότατο το σάλτο το συσχυρωτικό. Το διπλό στο φινάλε για την Ιταλίδα αθλήτρια, τη 15χρονη, που και εκείνη επίσης είναι η πρώτη μεγάλη αγώνηση που παίρνει μέρος. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει ήδη ένα χρυσό μετάλλιο στο στήθος της, ένα μετάλλιο που κέρδισε στον ομαδικό αγώνα. Εδώ το αραβικό της, το οποίο δεν της βγαίνει. Το πλάγιο αυτό σάλτο. Και έτσι κάνει την ευκαιρία. Εδώ είναι το λαμπρό ξεκίνημα της αθλήτριας που εντυπωσιάζει τον κόσμο, όλους μας εντυπωσιάζει. Είναι σπάνιο να βλέπει κανείς μια αθλήτρια να ξεκινάει στη δοκό ισορροπίας με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε δεν το έχουμε ξαναδεί, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και μπορούμε να πούμε ότι μπορεί και η άσκηση αυτή να καταχωρηθεί σαν μία άσκηση Ferrari. Λοζέτσικο λοιπόν έχει 14-9-25, Ferrari 14-8-75.